Και ευτυχώς το έχουμε ρεδιολόγο πεθερό, λοιπόν, εκτός από το ψήφιο δήμαρχο, γιατί καρδιά μου πάει πολύ δυνατό. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκυνημένοι, σας ευχαριστώ όλους και όλες που είστε σήμερα εδώ. Βλέπω πρόσωπα που με τιμούν, συνεχώς με την παρουσία τους τα τελευταία δύο χρόνια, σε πιο προσωπικές και οικογενειακές στιγμές της ζωής μου και είναι συνεχώς δίπλα μου, είτε πρόκειται για την βάφτιση των παιδιών μου, είτε πρόκειται για μια προεκλογική συγκέντρωση όπως τη σημερινή. Νιώθω ξεχωριστή χαρά, που είναι η αφορμή σήμερα πέρα από κάθε πολιτική και κομματική πεποίθηση, του καθένα να ακούσετε και να γνωρίσετε από κοντά τις προσπάθειες 40 χρόνων της Ένωσης Κεντρών και ειδικά τις προσπάθειες ενός μαχητή του Βασίλη του Λεβέντη. Ομιλίωση υποψήφια ευρωβουλευτής, που είναι η μέρα, παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης. Διαπιστώνω μια ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η πορεία της Ευρώπης για την ολοκλήρωση έχει προσφέρει δεκαετίες χωρίς πολέμους, δεκαετίες ειρήνης και σταθερότητας. Από την άλλη, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξελίχθηκε όπως περιμέναμε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το Brexit, το πρωτόγνωρο δηλαδή γεγονός της αποχώρησης μιας χώρας από την Ένωση. Το τρίπτυχο ειρήνη, ευημερία, δημοκρατία θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση πάνω στην οποία θα κινηθεί η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και μαζί της και η Ελλάδα. Είναι τα πρώτα μου πολιτικά βήματα. Οπότε ελπίζω να με συγχωρήσει ο Πρόεδρος που έχω το κείμενο μπροστά μου, είναι το χειρότερο να ξέρετε το Πρόεδρο. Αλλά δεν μπορώ να εξισορροπήσω το άγχος και το τράπεζο και πρόεδρε, δεν μας έχει αφήσει και χρόνο να διαβάσουμε ούτε ένα λόγο να το μάθουμε απ' έξω στο ιδιωτικό μα το πράγμα. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, στις γειτονιές της Νεάπολης και έφυγα από την πόλη για να σπουδάσω και μετά το Πανεπιστήμιο και αρκετά χρόνια εργασία στον ιδιωτικό τομέα, επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη μας προκειμένου να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά στην πόλη. Με πολύ κόπο δημιούργησα τη δική μου δουλειά και λίγο μετά ξέσπασε η κρίση. Μπορώ να πω παράλληλα με την κρίση που δημιούργησε εγώ τη δική μου δουλειά. Τότε ήταν που κατάλαβα από πρώτο χέρι τις αρνητικές συνέπειες της χρεοκοπίας των μνημονίων. Όταν έβλεπα να μειώνονται τα έσοδά μου, να αυξάνεται η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές και εγώ να πρέπει να πληρώσω στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μου και κυρίως τους συνεργάτες μου. Ξέρω πολύ καλά τι θα πει να λύγουν οι λογαριασμοί. Και να μην μπορείς να τους πληρώσεις. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πως είναι να έχετε η ώρα για τη δόση του δανείου και να μην δίνεσαι να τα αποκριθείς. Το άγχος που το σχέδιο σίγουρα εκδιακών και δυστυχώς πολλές φορές κλονίζουν και λίγο την υγεία. Η προσπάθεια που κατέβαλα ήταν πέρα των δυνατοτήτων μου και κατάφερα να διατηρήσω την επιχείρησή μου χωρίς να τη μεταφέρω στη Βουλγαρία όπως έκαναν άλλες επιχειρήσεις εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Όσο συνέβαιναν αυτά, έβλεπα τους κυβερνώντες να μην κάνουν κάτι ουσιαστικό για να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά να περιορίζονται σε κινήσεις που μόνο βούλωναν τρύπες. Τότε ήταν που άρχισε να με γυροφέρνει το μικρόβιο της πολιτικής και εντάχθηκα στο κόμμα της Ένωσης Κεντρών, αποφασισμένη να κάνω το πάνω ώστε να μην περάσει κανείς αυτό που πέρασα εγώ και να συμβάλλω και εγώ μέσω του κόμματος στη βελτίωση συνθηκών της ζωής και εργασίας στη χώρα. Το κερασάκι στην τούρτα ή αλλιώς αυτό που λέμε και ακούγεται λίγο κοινότυπο ή σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν φυσικά η συμφωνία Τσίπρα-Ζάνε. Η διαβόητη συμφωνία των Βρεσκών που σε κατάσταση σοκ εγώ, όπως όλοι μας, είδαμε να παραδίδεται το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοτιανούς. Και ρωτώ, συμφωνεί κανείς εδώ μέσα? Υπάρχει κάποιος που να θέλει να δώσει τη Μακεδονία μας? Κανείς. Θεώρησα χρέος μου, πέρα από την ένταξή μου σε ένα κόμμα, να είμαι και υποψήφια δεχόμενη την ευγενική πρόταση του Βασίλη Λεβέντη να μετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο. Η Ευρωβουλή, καλός ή κακός, αποτελεί το κέντρο των αποφάσεων και ο ρόλος των ευρωβουλευτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αλλά και όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, πάσχει από τη μνημονιολογική κρίση της δύναμης της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη
των εθνών και των λαών που είχαν οραματιστεί οι τράπεζες, αλλά μία ένωση στην οποία πρωταρχικό ρόλο έχουν οι τράπεζες και τα οικονομικά συμφέροντα. Η σύγκριση λοιπόν της Ευρωβουλής που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα κληθεί να αποφασίσει για το αν θα προχωρήσουν σε μία διαφοροποιημένη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα παραμείνουν το υπάρχον καθεστώς. Η Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Μαζί με άλλες δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις από όλες τις χώρες, θα συνεργαστούμε για να επανέλθει η Ευρώπη στα ιδανικά της και τις αξίες της. Και αυτό δεν είναι μια ουτοπία, είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αρκεί να μας εκπροσωπήσουν τα κατάλληλα άτομα. Όλα είναι θέμα σωστού σχεδιασμού και σωστής δράσης. Πώς μπορούμε να περιμένουμε καλά αποτελέσματα, όταν πραγματικότητα δεν διεκδικούμε απολύτως τίποτα. Αυτό εμείς, η Ένωση Κεντρών, εγγυόμαστε ότι θα αλλάξει. Εμείς όχι μόνο θα διεκδικούμε, αλλά δεν θα σταματάμε μέχρι να τους πείσουμε για την ορθότητα των θέσεών μας. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην λαμβάνει ό,τι δικαιούται. Εμείς και εγώ, λόγω των σπουδών μου, της επαγγελματικής αρχής δραστηριότητας που έχω, έχουμε τη γνώση και θα την προσφέρουμε απλόχερα σε όποιον μας τη ζητήσει. Εμείς ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Και όσο περισσότεροι είμαστε, καταλαβαίνετε ότι τόσο πιο σωστά θα γίνει και η δουλειά. Μιλούμε όλοι για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Κανείς όμως δεν μιλάει τους λόγους και τις αιτίες αυτής της άνοδου. Εκεί πρέπει να δοθεί προσοχή και να δρομολογηθούν οι κατάλληλες λύσεις. Ακόμη και τα εθνικά μας θέματα. Περνούν μέσα από την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παράνομη κατοχή της μισής Κύπρου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Η διεθνοποίηση της ποντιακής γενοκτονίας. Είναι θέματα που συνδέονται άμεσα με τη χώρα μας και τα δημοκρατικά μας. Περάσουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές τα στενά όρια της ευρωομάδας που ανήκει ο καθένας και να διατηρήσουν μια ενιαία εθνική γραμμή τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα. Στην Ελλάδα το αντιλαμβανόμαστε αυτό μόνο μετά από κάποια εθνική καταστροφή, πριν βέβαια το ξεχάσουμε και αυτό. Αλλά για τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα, την ασφάλεια, την υγεία, την παιδεία και βέβαια την οικονομία. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει λοιπόν να συνεννοηθούμε? Μήπως δεν θέλουμε όλοι να βελτιωθεί η οικονομία? Δεν θέλουμε να έχουμε καλύτερη παιδεία, υγεία για όλους? Η κουλτούρα αυτή πρέπει να αλλάξει και με περισσότερη δημοκρατία θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή, ώστε από κοινού να βελτιώσουμε όλα τα κακώς κείμενα αυτού του τόπου. Η σημερινή ομιλία είναι η κεντρική προεκλογική ομιλία μου εν ώψη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Οι αγαπητοί μου συνεργάτες, που τους ευχαριστώ και θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Και αγάπησαν την Ένωση Κεντρών και οφείλω πάρα πολλά σε αυτούς, πέρα από τον πρόεδρο του Βασίλη του Λεβέντη, είναι και αυτοί οι συνεργάτες μου που πρέπει να τους στηρίξω. Οι αγαπητοί μου λοιπόν συνεργάτες με συμβούλευσαν να περιοριστώ σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είμαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά και το λέω με υπερηφάνεια μεγάλη. Και μοναδικής Μακεδονίας. Το 1919, πρόεδρε, που εσύ τα ξέρεις αυτά καλά, με τη συνθήκη του Μεϊγή έγινε ανταλλαγή πληθυσμών, κυρίες και κύριοι, μεταξύ Ελλάδας, Ιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας. Δήλωσαν 66.000 Βούλγαροι και αναχώρησαν για τη Βουλγαρία. Ούτε ένας δεν δήλωσε Μακεδόνας, ούτε ένας. Η ονομασία Μακεδονία δεν είναι μόνο με ελληνική. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για ελληνικό, δεν υπάρχουν περιοχές. Είναι η Ρωμιλία, η Λυρία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ανακάλυψε 1.500 ελληνικές πόλεις.
Η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα. Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο πρωταρχικός μου στόχος είναι να ενημερώσω όλους τους ευρωβουλευτές αλλά και άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άδικο της συμφωνίας Τσίπρας-Ζάκος. Απότερος στόχος είναι η κατάργηση της συμφωνίας και πολλοί με ρωτούν δημοσιογράφοι όσο και αντιποψήφιοι μου από άλλα κόμματα πώς μπορεί να συμβεί αυτό αφού η συμφωνία έχει ήδη χειρωθεί. Κάνουν ότι δεν ξέρουν την απάντηση, η οποία είναι πολύ απλή. Μια συμφωνία, όταν παραβιάζεται από ένα μέρος, το άλλο μέρος έχει δικαίωμα να την καταγγείλει και εν τέλει αυτή η συμφωνία ακυρώνεται. Αυτή τη στιγμή ο ΣΑΕΦ και η κυβέρνηση των Σκοπίων παραβιάζουν τη συμφωνία καθημερινά, κάνοντας συνεχώς λόγο για Μακεδονία και όχι για Βόρεια. Επιπλέον ο εθνικός του σύμβος, άσχετα αν έχει εξαιρεθεί ή όχι από τη συμφωνία, είναι γεμάτος αλληλοτικά στοιχεία, τα οποία φανατίζουν τους κατοίκους του γειτονικού μας κράτους. Κάτι τέτοιο ρητός απαγορεύεται από αυτή τη συμφωνία. Και τέλος, η χρήση του όρου Μακεδονικός για τα προϊόντα τους, χωρίς επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, αποτελεί άλλη μια ευθεία παραβίαση. Τα όπλα υπάρχουν για να μπει σε αυτό το χρονοτούλαπο. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Το μόνο που μένει είναι να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ και να επεκταθώ σε άλλα πολιτικά θέματα. Θέλω να πω μόνο και να τονίσω ότι στον όρο Μακεδονία το μη που είναι ο μάγνητος, το άλφα αδελφαιός, το κάπα ο κούρης, ο νέος, το έψιλον ο έκολος, το δέλτα Δευκαλύωνος, το όμικρο, όχθηση, το νι, νέσκε, το γιώτα, ισοπεδίο και το αλφαξιού είναι ο αδελφός του ο Μάγνητος, ιός της χώρης του Δευκαλύωνος, κυρία Μιχελάκη, που κατοικούσε στην Πεδιάδα και στις όχθες του αξιού. Είναι ο Μακεδνός που σημαίνει ο Μακεδόν. Μομέντο. Στον άνθρωπο που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την πολιτική, που με έπεισε να είμαι σήμερα εδώ μπροστά σας και να διεκδικώ την ψήφο σας. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι συνέπεια το πολιτικό του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, μένει πιστός στις ιδέες του και δεν έχει παρεκκλίνει. Δεν έχει προδώσει ποτέ κανένα. Ποτέ μα ποτέ. Μιλάω με τον πρόεδρό μας, της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο νιώθω την ανάγκη να σε ευχαριστήσω δημόσια, Πρόεδρε, για την εμπιστοσύνη που με έχεις δείξει προτείνοντάς με να είμαι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο σου. Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, όχι μόνο για την πολιτική, αλλά και γενικότερα για τη ζωή, καθώς έχω το προνόμιο να με ετοιμάσεις με τη φιλία σου και να είσαι μέλος της οικογένειάς σου. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, να σε έχει καλά ο Θεός, εσένα, την οικογένειά σου. Η σύζυγό σου που με εμπιστεύτηκε και με ξεχώρισε και είναι άνθρωπος της ζωής μου και με αγαπά, την κυρία Νατάσα Μεντεσίδου Λεβέντη, παρακαλώ. Η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να χάσει τον καιρό της. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο το γκρίζο και το τέλειο. Με ρυθμούς του χτες δεν κερδίζεται το σήμερα και το αύριο. Ο τόπος χρειάζεται νέες ιδέες, νέα δυναμική, νέα προοπτική. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλό στο βήμα. Με κάθε ταπεινότητα. Το πρωτόκολλο εδώ είναι εσένα, Πρόεδρε, Βασίλη Λεβέντη.